Αν ανακάλυψες μόλις τώρα το κανάλι Life Hacks by Elena, κάνε εγγραφή, πάτησε και το καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα μας βίντεο. Γεια σας φίλες μου! Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε υπέροχο καλοκαιρινό μακιγιάζ μέσα σε 5 λεπτά. Θα ξεκινήσω με την κρέμα ματιών Lierac, η οποία έχει δείκτη προστασίας 50 και ενυδατώνει την περιοχή των ματιών. Αυτή η κρέμα περιέχει υαλουρονικό οξύ και έτσι περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Τώρα θα ταμπονάρω λίγο με τα δάχτυλα. Ό,τι περισσεύει θα το περάσω στο πάνω βλέφαρο. Στο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω την Derma Blend της VC, η οποία πραγματικά χαρίζει υπέροχη επικάλυψη χωρίς να βαραίνει το πρόσωπό μας. Περιέχει δείκτη προστασίας 35. Εγώ έχω επιλέξει το 25 Nude. Μένει στη θέση της για 16 ώρες, ενυδατώνει παράλληλα το πρόσωπό μας, δεν βαραίνει καθόλου το πρόσωπο, δεν φαίνεται ότι φοράμε κάτι επιπρόσθετο. Τώρα θα το δείτε και μόνοι σας. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ μικρή ποσότητα. Κοιτάξτε πόσο μικρή ποσότητα θα χρησιμοποιήσω. Με πολύ γρήγορες κινήσεις θα το περάσω σε όλο το πρόσωπο. Ξεκινάω από μέσα και προχωράω προς τα έξω. Θέλει γρήγορες κινήσεις για να μην στεγνώνει. Τα περισσεύματα τα περνάω στο λαιμό και κάτω από τα μάτια και πάνω από τα μάτια. Το συγκεκριμένο φούντετε καλύπτει τις ατέλειες όπως σπυράκια, κοκκινίλες και τους μαύρους κύκλους. Κοιτάξτε τι ωραίο αποτέλεσμα έχουμε. Το καλοκαίρι, επειδή υδρώνουμε και εγώ προσωπικά υδρώνω στο πρόσωπο, δεν μπορώ να φοράω βαριά make-up. Θα περάσω ελάχιστη πούδρα ίσα ίσα να σταθεροποιήσω το φοντετέ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη Avon. Είναι Bronzing Pearls. Με ένα μεγάλο πινέλο θα περάσω ελάχιστη ποσότητα. Στην περιοχή των ματιών δεν θα βάλω καθόλου πούδρα. Και στο λαιμό. Θα χρησιμοποιήσω το μπλε μολύβι της 17, το νούμερο 36, και θα περάσω μία απαλή γραμμή πάνω από τα βλέφαρα. Τώρα θα πάρω μία βατονέτα και θα σβήσω τη γραμμή που πέρασα. Θέλουμε το αποτέλεσμα να μην είναι έντονο για την ημέρα. Στη μέσα πλευρά των ματιών θα βάλω αυτό το μολύβι της Serendou, το νούμερο 10. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω σκιές. Αν εσείς όμως θέλετε να βάλετε κάποια σκιά, προτιμήστε μία ανοιχτόχρωμη σκιά. Για τις βλεφαρίδες μου θα χρησιμοποιήσω αυτή τη μάσκαρα. Είναι της εταιρείας LR Health & Beauty, Volume & Care Mascara, είναι το νούμερο 5. Κοιτάξτε, είναι μπλε σκούρο χρώμα. Κοιτάξτε κατευθείαν πώς αλλάζει το βλέμμα. Στα κάτω βλέφαρα δεν θα βάλω καθόλου μάσκαρα. Θα σβήσω τις τυχόν ατέλειες με μία βατονέτα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω
αυτό εδώ το μολύβι της Golden Rose, το νούμερο 507, και θα κάνω ένα απαλό περίγραμμα. Θα τελειώσω με αυτό εδώ το κραγιόν της Clinique και είναι η απόκρωση 08 Sprinkle Pop. Και τώρα θα πάρω και θα βάλω ελάχιστη ποσότητα στα δάχτυλά μου και θα τα περάσω τα μπουναριστά στα μάγουλα. Θα το χρησιμοποιήσω δηλαδή για ρούσο. Τώρα, με τα δάχτυλά μου θα απλώσω το ρούς μου και τέλος θα πάρω ένα καθαρό μεγάλο πινέλο και θα μπλεντάρω λίγο το πρόσωπο. Στο τέλος θα χτενίσω τα φρύδια μου. Δεν θα βάψω τα φρύδια μου γιατί όπως σας προανέφερα είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, όλοι υδρώνουμε, οπότε δεν χρειάζεται να βγει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι έχω βαφτεί τόσο όσο, μέσα σε 5 λεπτά είμαι περιποιημένη. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια τι θα προτείνατε εσείς να προσθέσω ή να αφαιρέσω από το μακιάζ μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Γεια σας!